Φαίνεται ότι οι κάτοικοι της γης έχουν ικανότητες που δεν φανταζόμασταν. Έχουν εξοντώσει κιόλας δύο πρέντεσά. Το πρόσεξα. Θέλω αυτόν τον πλανήτη. Πήγαινε, βρες τους, βρες τις αδυναμίες τους και εξόντωσέ τους. Στις διαταγές σου. Άγγισα! Χθες βράδυ έφαγα, διάβασα τα μαθήματά μου και μετά έμεινα σαργά να βλέπω ηλίθια προγράμματα στην τηλεόραση. Αχ, είδα και έναν αγώνα βόλεϊ. Αχ, γιατί είμαι τόσο χαζή, γιατί δεν κοιμήθηκα νωρίς. Συγγνώμη! Α? Σου ζητώ συγγνώμη! Θα έπρεπε να προσέχω, ε! Α, χτύπησες! Θέλεις τίποτα! Πώς είναι το κεφάλι σου! Μήπως νιώθεις αλάδες! Είμαι πάρα πολύ απρόσεχτη! Ε, μη φοβάσαι! Καλά είμαι! Α, βλέπεις κι εσύ! Σταμάτα! Μη ζητά συγγνώμη! Εγώ έφταιγα! Αλήθεια! Πάρε! Α? Αχ, και πάλι σου ζητώ συγγνώμη! Πάντα έτσι κάνεις εσύ! Αν έλεγα πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, θα ζήταγε συγγνώμη! Α? Πλάτα σου έκανα! Καλά. Α, μου φάνηκε λίγο παράξενο. Οι περισσότεροι γελούν με τα μαλλιά μου. Όχι, εγώ δεν... Εδώ σε πλήτε! Τι έγινε, έγραψες τα μαθήματα! Ναι! Α, και πάλι λυπάμαι. Φεύγω τώρα! Πάρ' τα πόδια σου, δεν έχουμε χρόνο να αργήσουμε! Α, εγώ γιατί χαζεύω! Έχω αργήσει! Πρόλαβα! Δεν... Η ζωή κοιμάται πριν αρχίσει το μάθημα. Αυτό ίσως είναι νέο ρεκόρ. Και στη γυμναστική, όρθια! Με την μπάλα του μπάσκετ στα χέρια! Είναι απίστευτο! Νιώθω κουρασμένη! Πονάει ολόκληρο το σώμα μου! Και ξέρω γιατί! Αυτοί φταίνε! Η σατανική ομάδα! Και το καταραμένο αρχηγείο! Το πιο μισητό μέρος του κόσμου! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Μίου Μίου Καφέ! Πού θέλετε να καθίσετε? Το τραπέζι 17 περιμένει λογαριασμό. Αμέσως, έφτασε. Και το τραπέζι 3 πρέπει να καθαριστεί. Αμέσως. Πρέπει να πας στον κατάλογο στο 6. Αμέσως. Και στο 10 οι πελάτες κάθισαν και δεν τους έχει σερβίρει νερό. Έφτασε. Α, Ζώη, όταν μπορέσεις καθάρισε αυτό το τραπέζι. Ναι, αμέσως. Τη δουλειά εδώ μέσα και σε κάθεσαι και δίνεις διαταγές. Αφού είναι 3:25. Και? Αν δεν πιω το τσάι μου ακριβώς στις 3:25, με πιένει τρομερός πονοκέφαλος. Α, πας, σε λυπάμαι. Ζωή, πάλι διάλειμμα κάνεις? Ναι. Πάλι διάλειμμα, όλες τις δουλειές εδώ μέσα εγώ τις έχω κάνει. Πρέπει να κυνηγήσεις εξωγήινους. Γι' αυτό τέλειωνε με τις δουλειές. Wesley, θέλω να μιλήσουμε. Η Κορίνα κάθεται και εγώ κάνω όλες... Ζώη, χαίρομαι που ήρθες. Έφτιαξα ένα καινούργιο cheesecake με φράουλα. Θες να δοκιμάσεις? Λοιπόν, τι μου έλεγες, Ζώη? Όχι τώρα, τρώω.
Μερικές φορές θέλω να ξεχάσω όλους τους καλούς μου τρόπους και να ξεφωνήσω με όλη μου τη δύναμη. Ναι, ξέρω και τι νιώθω έτσι. Γιατί με εκμεταλλεύονται όλοι τους. Κάνω τα πάντα για αυτούς. Παλεύω, δουλεύω, κυνηγάω εξωγήινους. Ξαναπαλεύω, ξαναδουλεύω. Και μετά κατευθείαν στην προπόνηση για να μπορώ να παλεύω και να δουλεύω. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πάω εκεί και θα τους τα πω. Και θα πάω αμέσως. Αυτό θα κάνω, ναι, ναι. Συγγνώμη, Wesley, θέλω να σου μιλήσω. Εντάξει, Ζωή, μόλις τελειώσεις τη βάρδιά σου, εντάξει. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλή. Συγγνώμη, Δεσποινή. Αμέσως. Δουλεύει πολύ σκληρά. Ναι, και αυτό μας συμφέρει. Σόπα, αλήθεια μας λες, Μπέκι? Η Κέλλη Τζόνσον λέει πως το είδε. Η Κέλλη Τζόνσον είναι ψεύτρα. Πολλά παιδιά το είδανε. Λένε πως είναι ένα φάντασμα ενός κοριτσιού που τα βράδια περιφέρεται στο σχολείο. Άκουσα τις κραυγές του. Η πρασινομάλα. Λένε πως είχε πνιγεί στην πισίνα και τα βράδια το νερό της πισίνας βράζει. Και ότι οι βρύσες ανοίγουν μόνες τους. Γι' αυτό κάθε πρωί ο επιστάτης ψάχνει παντού για να βρει πως γίνονται όλα αυτά. Κοίτατες, είναι όλες πλούσιες και φαντασμένες. Θέλω φωτογραφίες. Η Μπρίτζετ θα πάει να βγάλει, έτσι. Τι, πώς? Αρκεί να πας το βράδυ στο σχολείο και να βγάλεις φωτογραφίες του φαντάσματος. Δεν θα φύγεις αν δεν βγάλεις μια καθαρή φωτογραφία. Δεν μπορώ. Δεν θα μας αρνηθείς, έτσι? Θα πας αν θέλεις να είσαι φίλη μας. Δεν θες να είσαι φίλη μας? Ορίστε, κορίτσια, το διάσημο παρφέ μαγιονέζας με σιρόπι από κέτσαπ. Ελάτε. Δεν παραγγείλαμε τέτοια βλακεία. Γλίστρισα, συγγνώμη. Αυτό θα μας το πληρώσει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Λυπάμαι. Συγγνώμη, κορίτσια. Βλέπω πως έχετε κάποιο πρόβλημα. Παρακαλώ, δεχτείτε τη συγγνώμη μας. Είναι κούλος. Ωραία. Και τώρα θέλω να επανορθώσω. Περάστε στην κουζίνα μας να δοκιμάσετε τα καινούργια μας γλυκά. Εντάξει. Ήταν αστείο, ε? Μη με ευχαριστείς. Το διασκέδασε περίπου όσο και εσύ. Ναι, αλλά... Να σε ρωτήσω, γιατί κάνεις παρέα με αυτές? Ενώ είναι φανερό ότι σε εκμεταλλεύονται. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου, γιατί οι τρεις Μπέκι είναι τα πιο διάσημα κορίτσια του σχολείου. Εγώ δεν είχα ποτέ πολλούς φίλους. Οι φίλοι κάνουν τα πάντα για τους άλλους. Και αν το πάρεις λογικά, θα δεις πως αν κάνω τα πάντα, θα είναι φίλες μου. Έτσι θα έχω φίλες στις τρεις Μπέκι. Γιατί είμαι πολύ μόνη. Εσύ βέβαια δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Μην είσαι σίγουρη. Λοιπόν, με λένε Ζόη. Και εμένα Μπρίτζετ, χάρηκα. Μπρίτζετ, φάγουμε ακουνί σου. Γεια σου. Χάρηκα πολύ. Γεια σας, κορίτσια. Πρόσεχε, Μπρίτζετ. Μην είσαι τόσο καλή. Άκουσες τι είπανε? Δεν υπάρχει κανένα φάντασμα που περιφέρεται τα βράδια στο σχολείο τους. Είμαι σίγουρη πως είναι πρέντα σάιτ αυτό που βλέπουνε. Θα το ελέγξεις μόλις σχολάσουμε. Όχι, όχι. Τι? Όχι. Τι? Όχι. Τι? Όχι. Ναι, δεν πάω. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Δεν πάω. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν πας εσύ? Τα βάζεις με εξωγήινους και φοβάσαι ένα φάντασμα. Μη μιλάς. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Όχι φαντάσματα. Το είπα. Φάντασμα. Είπα. Φοβάμαι τα φαντάσματα. Όλα είναι εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Τα λέμε αύριο.
μάλλον. Ήσυχα, ήσυχα, πολύ... Είσαι έτοιμη! Κορίνα, τι κάνεις εδώ, με τρόμαξες! Το περίμενα ότι θα προσπαθούσες να φύγεις κρυφά! Λοιπόν, τι κάθεσαι, έλα πάμε! Πού πάμε, πού πάμε! Στο σχολείο των κοριτσιών! Γιατί? Για να δούμε το φάντασμα! Πάω σπίτι μου, ό,τι κι αν λες! Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη! Τότε δεν έχω άλλη επιλογή! Πρέπει να σε δέσω με λουρί από το λαιμό και να σε πάω εκεί, εντάξει! Σου έχω πει ότι τα φαντάσματα τα φοβάμαι κάπως πολύ, 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 πολύ! Τα συχαίνομαι! Ναι, τρέμω, φοβάμαι! Ώστε αυτό είναι το σχολείο των κοριτσιών! Έλα, πάμε! Κάπου εδώ θα είναι και η πισίνα! Άκου εκεί, το σχολείο τους έχει πισίνα. Το δικό μου δεν έχει και θεωρείται και καλύτερο. Κορίνα, τι θα κάνουμε αν το φάντασμα... Κοίτα εκεί η Ζώη, μια παράξενη σκιά. Ακούω μια βροντερή φωνή. Και τα μάτια. Φαίνεται πως ήταν η φαντασία μου. Λυπάμαι που τρόμαξες. Να πας σπίτι, θα βρούμε το φάντασμα. Πάμε στην πισίνα. Δεν βλέπω τίποτα. Μινιμίου, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει φάντασμα. Κρίμα, πόσο λυπάμαι. Πάμε να φύγουμε, τώρα. Όχι, θα ψάξουμε και μέσα. Ωραία, εδώ μέσα είναι ακόμα πιο τρομακτικά. Ωραία. Δεν το ξέρω. Κορίνα, λες να... Είναι παράξενο. Ποιο πράγμα? Έχουμε ψάξει ολόκληρο το σχολείο και δεν έχουμε βρει κανένα φάντασμα ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει φάντασμα, είμαι πολύ χαρούμενη. Φεύγουμε. Άκου, Ζώη, πρέπει οπωσδήποτε να εξακριβώσουμε τι βλέπουν τα παιδιά εδώ μέσα. Γιατί θες να φύγεις? Τι ήταν αυτό? Μείνε εδώ. Τι βλέπεις, φάντασμα? Είναι νερό. Νερό! Τα κορίτσια είπαν! Άκου! Πρόσεξε! Πρέντα σάιτ! Εκεί! Εκεί! Μενταγιόν! Μεταμόρφωση! Αυτό. Κορίνα! Ζώη, γιατί άρχισες τόσο? Συγγνώμη. Παράσιτο,
Μας το έπεσες φάντασμα για να σε φοβηθούμε, μήπως! Δεν νομίζω ότι το έπαιξε ποτέ φάντασμα. Τώρα, εσείς αυτός που πρέπει να φοβάται, άθλιο πεντασάι! Μίου μίου κίνηση, μίου μίου δράση, μίου μίου δύναμη, απάνω σου θα φτάσει! Κάθε φορά θα μας λες αυτό το τραγουδάκι! Πάνω του! Ότι παρά ήταν εύκολος αντίπαλος. Τελικά ήταν αληθινό φάντασμα. Το φάντασμα μοιάζει με... το κορίτσι από το καφέ. Μπρίτζετ! Δεν βλέπω. Κορίνα, κοίτα. Σου είπα ότι δεν βλέπω. Δεν έχει τόσο φως. Κοίτα, το κοστούμι. Ω Θεέ μου, λες να είναι... το σημάδι! Η Μπρίτζετ είναι μίου μίου! Καστανιέτες μάχης! Επίθεση του Καρχαρία! Κορίνα! Τι έχεις πάθει? Γιατί μας επιτίθεσαι? Η σειρά σου, μικρή μου! Τι εννοείς η σειρά μου, γιατί! Πάλι ροϊκό! Κύμα! Φάνηκες πολύ τυχερή! Όμως μην νομίζεις ότι θα στοχίσω και τη δεύτερη φορά! Επίθεση του Καρχαρία! Εντάξει, τώρα κατάλαβα τι κάνεις. Το παίζεις, κανείς δεν με συμπαθεί, σωστά. Γι' αυτό τους τρομάζεις όλους. Δεν ξέρεις. Όχι, μην το αρνείσαι. Ίσως έχεις βαρεθεί να κάνεις την καλή και θες να βρεις την ισορροπία σου τώρα, έτσι. Δεν ακούω τίποτα. Επίθεση. Κόπτο. Τα βάζεις με όλους γιατί νομίζω ότι είσαι μόνη σου. Σωστά. Έχεις μόνιμα να σφίξιμο στο στομάχι, γιατί φοβάσαι τους ανθρώπους. Να το ξέρεις αυτό. Εγώ προσπαθούσα πολύ να γίνω φίλη με όλους και στο φινάλε κατάφερα να γίνω ένα φρικιό. Δεν μπορώ να ζω σε έναν κόσμο που κανείς δεν με καταλαβαίνει. Πίστεψέ με, Μπρίτζετ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Βλέπεις... θα πρέπει να αστειεύεστε. Καταλαβαίνω ότι είναι δράμα να μην έχεις φίλους, αλλά δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω να τελειώσουμε τη μάχη τώρα. Φράουλο Ζώνη! Όχι, Ζώη! Μέγιστη ισχύ! Αστειεύομαι! Τι έγινε? Αλήθεια πίστεψες ότι θα σου επιτεθώ? Πρέπει να ξέρεις πως είσαι μίου μίου. Ακόμα δεν ξέρεις τι σημαίνει, αλλά είσαι σημαντική με μεγάλη δύναμη και μαζί θα σώσουμε τη γη. Ακόμα σημαίνει πως είσαι φίλη μας. Γι' αυτό ας αφήσουμε τις συγγνώμες. Έλα τώρα! Λυπάμαι! Όχι, εγώ λυπάμαι. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας, Μπρίτζετ. Με λένε Κορίνα, είμαι η αρχηγός. Δεν είσαι η αρχηγός. Είδες, Μινιμίου, βρήκαμε το τρίτο μέλος. Έτσι θα μοιραστεί και η δουλειά στο καφέ. Εξωγήινος, εξωγήινος. Είπα, εξωγήινος. Πιστεύω πως πρέπει να σε πάω για σέρβις, Μινιμίου. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι εδώ. Υπάρχουν.
Και για την Μπρίτζετ έκανες λάθος. Εξωγήινος, εξωγήινος. Ιούχου, εδώ πάνω είμαι. Οι μέρες της κυριαρχίας στη γη τελειώνουν. Γι' αυτό να περιμένεις. Το τέλος. Ποιος την ευχή είσαι εσύ? Με λένε Ντρέμψη Ψινά. Τώρα πρέπει να φύγω από σήμερα, όμως θα τα λέμε πολύ συχνά. Κίνδυνε ζωή!